όμως η προσπάθεια αυτή του Νότι Τομαριά δεν έχει βρει ανταπόκριση και στους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές και κάποιοι έχουν δημιουργήσει και προβλήματα. Αντί να βοηθήσουν δηλαδή, δημιουργούν προβλήματα. Τις λεπτομέρειες όμως καλύτερα να μας τις δώσει ο ίδιος. Πάμε στον Ευρωβουλευτή των Ανεξάρτητων Ελληνών. Καλησπέρα από την Ελλάδα, κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές στην κεντρική Ελλάδα, στη Λαμία. Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι θα είστε εδώ το Σάββατο με αφορμή τον πολιούχο, τον διπλό εορτασμό για τη Λαμία, κύριε Μαριά. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις δημόσιες ακροάσεις. Κάποιοι έβαλαν φρένο, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, είχα βγει και στο σταθμό σας δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος Σεπτεμβρίου και στα μέσα του Οκτωβρίου. Η πρότασή μου ήταν πάρα πολύ απλή. Να μπορούσαμε να κάνουμε εδώ, να διοργανώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία δημόσια ακρόαση για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προσκληθούν συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι. Θα γίνει συζήτηση για το αντικείμενο αυτό, για το κατοχικό δάνειο, για τις πολεμικές επανορθώσεις. Αυτά όλα θα μεταδίδονται σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απευθείας, με το Web TV, και θα βγουν και πρακτικά. Έτσι λοιπόν, επειδή φέτος το 2015 είναι να διοργανωθούν 4 τέτοιες ακροάσεις, 2 το πρώτο εξάμεινο και 2 το δεύτερο, όταν τέθηκε το ζήτημα, ανοιχτά παρουσία των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Αναφορών, τους ενημέρωσα ότι υποβάλλω τη συγκεκριμένη αίτηση, ανέλησα το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το συνέδεσα επίσης με θύματα στην Ιταλία και Πολωνία. Εκεί το Λαϊκό Κόμμα δεν τοποθετήθηκε, είπε καλά, ο καθένας θα κάνει την πρόταση γραπτά. Ξέρετε, το γραπτά και σε συζήτηση μεταξύ κοινοβουλευτικών εκπροσώπων είναι στα μουλοχτά να μην πάρει είδηση κανείς και να θάψουν τα ζητήματα. Εγώ πάντως το είπα φανερά ποια είναι η πρότασή μου. Όταν λοιπόν πήγαμε στις 7 Οκτωβρίου στη συνεδρία των συντονιστών, που είναι κλειστή, εκεί λοιπόν υπέβαλα την πρότασή μου, την ζήτησα να μπει σε ψηφοφορία και ψηφίστηκε μόνο από εμένα και από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που ήταν μια κυρία από την Πορτογαλία. Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, ένας Γερμανός, Ανατολικογερμανός, ήταν αρκετά σκληρός, δεν ήθελε με τίποτε να περάσει. Η Σοσιαλιστική Ομάδα, μια Ισπανίδα επίσης, και καταψήφισαν και αυτοί οι δύο την πρότασή μου, όπως και οι Φιλελεύθεροι του Όλοι Ρεν και οι Πράσινοι. Νόμιζαν τώρα ότι τελείωσε η διαδικασία και θα το έκλειναν το θέμα. Εγώ όμως, με το που ξεκίνησε η Επιτροπή Αναφορών, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο και νομίζω κάποια τα έχετε δείξει κιόλας εσείς σαν σταθμό. Σωστά. Ζήτησα να γίνει ανοιχτή η διαδικασία, να εφαρμοστεί ο κανονισμός, να ψηφίσουμε φανερά και να βάλουν τις κάρτες οι ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ ή κατά. Καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν ήθελαν να εκτεθούν οι διάφορες πολιτικές ομάδες και μετά από αρκετή φασαρία, συντύνεσαν στο να μην απορριφθεί τελικά η πρότασή μου, να παραμείνει ανοιχτή και να εξεταστεί το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Εγώ έβγαλα μια ανακοίνωση και αυτά που σας λέω, έτσι όπως σας τα λέω, τα περιέγραψα και τελείωσε η ιστορία. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία χτες έκανε μια σφοδρότατη προσωπική επίθεση, διότι αποκαλύφθη ότι η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκε δεν έκανε τίποτα, οι ίδιοι βέβαια δεν έκαναν τίποτε, διότι το ομολογούν στην ανακοίνωσή τους, λέει ότι δεν τους ειδοποίησα. Εννοούν πρώτα απ' όλα να πάρω την άδειά τους, αυτό εννοούσαν, διότι είχαν λάβει γνώση του τι θα συμβεί, όλη η Ελλάδα το ήξερε, είχε δημοσιευθεί σε blogs, είχα γράψει άρθρα, είχαν βγει δελτία τύπου, το ήξεραν όλοι. Και βεβαίως θεωρούν λαϊκισμό, αυτό είπαν, τις ενέργειες που κάνω και δήθεν για εντυπωσιασμό για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όταν αυτοί, 4,5 μήνες τώρα που είναι ευρωβουλευτές, δεν έχουν πει μια κουβέντα που να ακουστεί για γερμανικές αποζημιώσεις. Εγώ το ξέρετε καλά, είχα βγει στο σταθμό σας, το έθεσα τον Ιούλιο, 14 Ιουλίου, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Έθεσα το θέμα της κλοπής των αρχαιολογικών θησαυρών από τους Ναζί και αυτό το φιλμάκι το δείξατε. Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί δεν είπαν κουβέντα μέχρι στιγμής για τις γερμανικές αποζημιώσεις και έχουν το θράσος και να επιτίθενται πλέον προσωπικά. Και πέραν τούτου δέχτηκα και μια επίθεση και από τον κύριο Ζαγοράκη, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική, για τον οποίο βεβαίως εξέδωσα μια ανακοίνωση και του είπα ότι επειδή έκανε τάκλιν εκτός φάσεως, δηλαδή αναφερόταν σε πράγματα που δεν τα είπα, παίρνει κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα το παλέψουμε, οι γερμανικές αποζημιώσεις θα προχωρήσουν και είναι και ένα θέμα που θα το πούμε στη Λαμία
το βράδυ του Σαββάτου που θα έχω και μια ομιλία μαζί με άλλους φίλους και κυρίους στο Δημοτικό Θέατρο. Κύριε Μαριά, για να καταλάβουν και οι πολίτες ακριβώς τι εννοείτε, σας επιτίθονται Έλληνες επειδή ζητάτε τις γερμανικές αποζημιώσεις για τους Έλληνες που έχουν χαθεί? Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής, λέει ότι κάνω λαϊκισμό με το που βάζω τα θέματα, ότι θέλω ενός λεπτού δημοσιότητα, γι' αυτό και έθεσα το θέμα σε ίσονος, όπως λέει, σημασίας επιτροπή, και είναι αρκετά σκληρή η τοποθέτηση εναντίον μου και σε προσωπικό επίπεδο. Κάτι δεν έχω πρόβλημα που το κάνουν, αλλά οι άνθρωποι συνομολογούν ότι είτε δεν πήραν είδηση τι του συμβαίνει και συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε πλέον το ξέρουν και από εκεί και πέρα πήγαν να το θάψουν. Διότι λέει πρακτικά ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι πεδίο δόξης λαμπρό του άκρατου λαϊκισμού για εσωτερική και μόνο κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά λένε δηλαδή. Αυτά λένε στην ανακοίνωσή τους, ότι ο κύριος Μαριάς σε μια επιτροπή ίσονος σημασίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μαριάς σε μια επιτροπή ίσονος σημασίας, την Επιτροπή Αναφορών, η οποία προσέξτε έχει εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι το θέμα των τρελόγιων αγελάδων για τους σκουπιδότοπους και άλλα, που σκοπό λέει έχει να καταγράψει, ξέρω εγώ, τα θέματα κτλ., έκανε μια παρέμβαση για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Για την πρωτοβουλία αυτή δεν ενημέρωσε κανένα. Έπρεπε να τους ενημερώσουμε. Ο λόγος προφανής, να δημιουργήσει ανύπαρκτο θόρυβο για ένα λεπτό δημοσιότητας. Υποτίθεται ότι έβαλα εγώ όλα αυτά τα θέματα για να έχω δημοσιότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Μαριά, δεν σας έχω... Με ρωτούν τώρα, προσέξτε, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, γιατί επιτίθενται στους Ευρωπαίους αντιφεντεραλιστές και λέει ότι κάθεστε στα έδρανα μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος που είναι η Νέα Δημοκρατία και των ακραίων της Λεμπέν, λέει, και της Χρυσής Αυγής. Όταν οι ίδιοι στις τάξεις τους ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν την κυρία Αλεσάνδρα Μουσολίνη, την εγγονή του Μουσολίνη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνέχισαν και τις επιθέσεις τους και σήμερα. Ανταλλάξαμε αρκετές ανακοινώσεις. Το θέμα είναι απλό. Πρώτον, δεν άσκησαν ούτε αυτοί ούτε το ΠΑΣΟΚ καμία επιρροή στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες για να ψηφίσουν υπέρ της πρότασής μου, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που το έκανε, παρότι ούτε αυτούς τους είχα ενημερώσει κατά ειδικό τρόπο, παρά μόνο με γενικές ανακοινώσεις που είχα βγάλει. Έχουν ευθύνη. Οι ίδιοι συνομολογούν ότι δεν πήραν είδηση, αν είναι αλήθεια, που σημαίνει ότι πλέον δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν μυρωδιά τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Κύριε Μαριά, δεν σας έχω ενημερώσει για ένα βίντεο το οποίο θα προβάλλουμε τώρα και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του κ. Απόστολου Κακλαμάνη. Μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και προφανώς την ατζέντα την αλλάζουν όποτε θέλουν αυτοί που κυβερνούν, χάνονται τα σημαντικά. Και μιλάω για αυτά που είπε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, για την έρευνα που έχει διαταχθεί για όλους τους αρχηγούς και υπουργούς των προηγουμένων κυβερνήσεων στην ελληνική δημοκρατία που ζούμε, και μια συγκεκριμένη τροπολογία που ήρθε να μπλοκάρει τα οικονομικά, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή συζητούνται τα οικονομικά, έτσι, τα οικονομικά των κομμάτων και όλων αυτών. Επειδή δεν την έχει δείξει κανένας, και επειδή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρώην πρόεδρος της Βουλής λέει «Έχω να κάνω μια συγκλονιστική καταγγελία και τη θεωρώ σκάνδαλο», σας παρακαλώ, κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε τι είπε χθες ο κύριος Κακλαμάνης στη Βουλή και θέλω να το σχολιάσουμε μαζί, γιατί πραγματικά θεωρώ ανεξάρτητη τη φωνή σας. Παιδιά, παίξτε το βίντεο. Πριν προχωρήσω, θέλω να κάνω μια μεγάλη συγκλονιστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία. Είχα εγώ την πρωτοβουλία και άλλοι 75 βουλευτές, ο κύριος Χαρακόπουλος ήταν πριν στο βήμα, ήταν ένας εκ αυτών, να κάνουμε... όχι νομοσχέδιο, μια πρόταση νόμου. Και έγινε ο 4.065 το 12, κυρία Δρίτσα, ομοφόνος.
Και είπαμε αυτό που έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός. Να ελέγξουμε αναδρομικά την περιουσιακή κατάσταση όσων έγιναν πρωθυπουργοί, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων από το 2014 μέχρι το 2012. Μέχρι το 2012. Και στον κύριο Μιχαλολιάκο και στον κύριο Καμένο και στον κύριο Κουβέλη, οι τελευταίοι που έγιναν αρχηγοί μέχρι το 2012, και στους παλιότερους, στον Μητσοτάκη, τον Σιμίτη, τον Παπανδρέου, τον Κώστα, τον Καραμανλή. Δεν έχω τίποτε με τον άνθρωπο, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ και πολλοί πολίτες με ρωτούν. Καλά λέει για τον Καραμανλή, δεν λέτε τίποτε για τα 5,5 χρόνια που κυβερνούσε. Λέω δυστυχώς δεν λέει ούτε ο ίδιος λέξη. Και κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι θα φτάσει η χώρα σε τέτοια καταστροφή ώστε να επανέλθει όπως ο θείος για να σώσει την Ελλάδα πάλι κάποιος Καραμανλής. Αυτά είναι τριτοκοσμικά. Είναι της παλιάς, παλαιότατης, βαλκανικής, πρώην Οθωμανικής περίοδου της ιστορίας μας. Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η καταγγελία μου? Ότι έπειτα από 2,5 χρόνια η Επιτροπή για να κάνει αυτό τον έλεγχο τον αναδρομικό, διάβασα χθες σε μια εφημερίδα, ένα ψηφιακό site, ότι λέει κανένας, μόνο 2 θα κληθούν, λέει, για να διευκρινίσουν. Νομίζετε θα πιστέψει ο ελληνικός λαός όταν από εδώ μέσα, είτε ως λάσπη, είτε ως αναπόδεικτες κατηγορίες, οι πραγματικές, για τους πάντες λέγονται τα πάντα. Θα πιστέψει ο λαός ότι έπειτα από 2,5 χρόνια μια επιτροπή της Βουλής θα καταθέσω, και δεν είναι μόνο επιτροπή της Βουλής, είναι και 3 ανώτατοι δικαστές του Αρείου Πάγου, της Βουλής της Επικρατείας, του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου κ. Φορτσάκης. Αμφιβάλλω αν έχουν ιδέα για τον υποτιθέμενο έλεγχο. Διότι λέει ο έλεγχος, δόθηκαν τα στοιχεία στους ορκωτούς λογιστές. Οι ορκωτοί λογιστές θα πούν για τον καθέναν τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει. Μα είναι γνωστό ότι ο ορκωτός λογιστής δεν πάει στο δεύτερο ταμείο, δεν πάει στα διπλά βιβλία. Ο ορκωτός λογιστής δίνει ό,τι επίσημα έχει, του παρουσιάσει καθένας, και εκεί βγάζει και λέει ό,τι θα πει. Αλλά αν θέλουμε να ελέγξουμε, και προφανώς κάποιοι δεν ήθελαν, διότι αν ήθελαν στην Επιτροπή θα ήταν ο αντιπρόεδρος και πρώην εισαγγελέας ο Μαρκογιαννάκης, ή κάποιος νομικός, κάποιος που να έχει περάσει από οικονομικά υπουργεία, που να ξέρει από αυτά τι φταίει και τι ξέρει ο κύριος Καλατζής, τον τιμός άνθρωπο, αλλά ή ο Μακαρίτης ο Νάκος. Και όλα αυτά, αντί να δίδονται στα μέλη με ευθύνη σε καθέναν για 1, 2, 3 φακέλους, αντί να δοθεί εντολή να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί στις τράπεζες. Εγώ ζήτησα από την Εθνική Τράπεζα και μου λένε, ξέρετε, μέχρι πριν από το 2000 δεν έχουμε ψηφιακά στοιχεία. Χρειάστηκε να τους βάλω τις φωνές, να κάνω δεύτερη αίτηση για να μου δώσουν ότι το 79 και το 80, ένα χρόνο πριν γίνω υπουργός, είχα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Έρχεται όμως ο κύριος Αθανασίου σε νομοσχέδιο του κυρίου Γρηγοράκου. Με ενδιαφέρει εμένα σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας σε αυτά τα ζητήματα. Και περνάει ότι τα 2 χρόνια πριν γίνει κανείς υπουργός δεν ελέγχονται τι είχε, τι δεν είχε. Λοιπόν, αυτά εγώ τα καταγγέλω. Είναι σκανδαλώδη. Nice. Κύριε Μαριά, το ακούσατε? Το άκουσα, θα μείνω στο τελευταίο που είπε, ότι πέρασε αυτή η νομοθετική ρύθμιση που 2 έτη πριν αναλάβει υπουργός δεν ελέγχεσαι. Άρα εδώ δημιουργείται ένα κενό τεράστιο, το οποίο είναι προς συζήτηση, και για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην γίνει ο έλεγχος. Βεβαίως, να επισημάνω από την άλλη πλευρά ότι οι περισσότεροι που γίνονται υπουργοί είναι βουλευτές. Άρα με τον κλασικό νόμο του πόθεν έσχεση ελέγχονται και τα 2 έτη τα προηγούμενα, εφόσον ούτως ή άλλως ήταν βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση,
Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σε βάθος. Και για ποιο λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης πέρασε τέτοια τροπολογία? Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας το πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κυρίως και οι βουλευτές που το ψήφισαν και ποια κόμματα το ψήφισαν. Λοιπόν, είναι σοβαρότατα θέματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν για ένα τεράστιο πόθεν έσχες, να ελεγχθεί και το πόθεν και το έσχες αναλυτικά και από εκεί και πέρα να επιβληθούν οι ποινές που είναι να επιβληθούν. Με τον νέο νόμο, αν θυμάμαι, υπογράφεις και μία δήλωση ότι αν κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία που έχεις δεν τα δείξεις και σου τα βρούνε, τότε έχεις ήδη μεταβιβάσει με πράξη την κυριότητα των αποκρυβέντων στοιχείων στο δημόσιο. Αυτό είναι η τελευταία ρύθμιση και έτσι είναι οι τελευταίες δηλώσεις του πόθεν έσχες που έχουν υπογράψει όλοι και έχω υπογράψει και εγώ σαν ευρωβουλευτής. Πάση περιπτώσει, το πολιτικό χρήμα είναι γνωστό ότι υπάρχει και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να ελεγχθεί. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει και μια τροπολογία, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, ήταν χτες, που δίνει, δεν επιτρέπει στις τράπεζες και σε τρίτους να κατάσχουν την κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα στο ύψος 40%. Δηλαδή τώρα όλοι όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε στη Λαμία και στις άλλες περιοχές που χρωστάνε 500, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, τους τα κατάσχουν. Ή αν είναι και πολλοί άνεργοι, τους είχαν κατάσχει και το επίδομα ανεργίας. Σωστά. Αλλά η επιδότηση, η επιχορήγηση που θα πάρει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί χρωστούν. Παρά το γεγονός ότι χρωστούν δάνεια πάρα πολλά, ναι. Έτσι, ακριβώς λοιπόν, ενώ μέχρι τώρα που έπαιρνα την επιχορήγηση, απευθείας την έπαιρνε η τράπεζα ή σε αυτούς που χρωστούσαν, τώρα θα κρατάει το 40% το κόμμα και θα δίνει το 60%. Είναι μια ρύθμιση που ισχύει μόνο για αυτούς και όχι για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα εισπράξουν αύριο 2.000 ευρώ και θα του πάρουν και τα 2.000 ευρώ. Δεν έχει αυτό στην κάλυψη 40%. Και δεύτερο, μια και λέμε για κατασχέσεις, τελικά εκδόθηκε και μου απέστειλε την απάντηση ο κύριος Τσόλος για τις ενδεχόμενες κατασχέσεις και συμψηφισμούς στους αγρότες. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι αφορά και την περιοχή. Είναι και στη συνέχεια του δελτίου. Ωραία. Επειδή λοιπόν τα πράγματα έχουν πολύ ενδιαφέρον, να σας πω ότι στις 14 του μηνός δημοσιεύτηκε η απόφαση ή το έγγραφο του κύριου Τσόλος σε φωτοτυπία σε μια αθηναϊκή εφημερίδα. Που σημαίνει ότι το είχε εφημερίδα από τη Δευτέρα το βράδυ για να το δημοσιεύσει την Τρίτη. Επειδή αναζήτησα το έγγραφο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ερώτηση που είχα κάνει εγώ και ήταν απάντηση του κύριου Τσόλος σε μένα. Μόνο που δεν την είχε δώσει σε μένα ο κύριος Τσόλος, αλλά βρέθηκε στα χέρια μιας εφημερίδας. Διέρευσε. Έτσι βγαίνονται αυτά. Και αφού λοιπόν έπειρα τηλέφωνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ μήπως μου την έστειλε ο άνθρωπος και δεν το κατάλαβα, με διαβεβαίωσε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχθές μάλλον, ότι δεν υπήρχε, δηλαδή τη μέρα που εγώ την έβλεπα στην εφημερίδα, δεν είχε εισέλθει η απάντηση για να την παραλάβω. Μου την έστειλε στις 15, με ημερομηνία 15, και εγώ ρωτάω, καλά, πώς μια απάντηση με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου βρίσκεται στα χέρια κάποιον και έχει διαρρεύσει από τις 13 Οκτωβρίου. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Και στείνονται παιχνίδια ολόκληρα. Ήδη γράφω μία ανακοίνωση, θα τη δώσω στη δημοσιότητα την απόφαση αυτή, την απάντηση του Τσιόλος, διότι θέλει το κράτος να κάνει ρεσάλτο μέσα στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Θα μπουν σε λίγες μέρες 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγρότες και θέλει να πέσει πάνω η τροϊκανή ακρίδα, να πάρει τα λεφτά για να πληρωθούν οι δανειστές και δήθεν να δοθούν και λεφτά στον ΟΓΑ. Αυτό είναι το νέο θέμα, το σκανδαλώδες. Ήδη το θέτουμε στον κύριο Σούλτς γιατί είναι ολίσθημα θεσμικό και επί της ουσίας αύριο που θα βγει και η ανακοίνωση ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, που θα την αναλύσουμε για να δούμε τι δικαιώματα έχουν οι ίδιοι οι αγρότες και τι μπορούν να κάνουν. Διότι εδώ πάνε να τους πάρουν τα ποσά τα οποία ήταν ακατάσχετα και για τα οποία είχα κάνει ερώτηση το Σεπτέμβριο. Άραστε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Θα τα πούμε το Σάββατο στην γιορτή της Λαμίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Θα παραμείνουμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ειδήσεις κατά ρυπάς. Ακριβώς. Και θα έχει αρκετά να πει, φαντάζομαι. Τώρα κάποιοι κρύβονται πίσω από
την πρόθεσή τους. Αντί να απαντήσει επισήμως, στέλνει την απάντηση νωρίτερα και απαντάει μετά στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή. Δεν συμβαίνουν αυτά. Πραγματικά δεν μπορούν και να όμως συμβαίνουν. Λοιπόν, αρκεί να είσαι γνωστό τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας ή κάποιον παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε κατά μία και το πολιτικό ρεπορτάζ, να δούμε τι δήλωσαν χθες το κεντρικό δελτίο, οι γραμματείς από ΕΔΕ.